Σοκ στο Πανελλήνιο και διαστάσεις ακόμα και στην Κρήτη προκαλεί η καταγγελία 32χρονου σήμερα άνδρα, ο οποίος φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού κατ' εντολή του αξιωματικού του, όταν υπηρετούσε τη θητεία του πριν από 10 χρόνια στο Μεγάλο Πεύκο. Διατάχθηκε σεξουαλική κακοποίηση από τον λοχαργό, τον οποίο εκτέλεσε ένα στρατιώτης. Η υπόθεση που φέρεται να έχει και άρωμα Κρήτης ήρθε στο φως το Μάρτιο, όταν ο 32χρονος, με αφορμή της αποκαλύψης του ελληνικού μυτού, βρήκε το θάρρος και υπέβαλε μήνυση στον εισαγγελέα της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Ο άντρας ισχυρίζεται πως όταν ήταν στρατιώτης, μετά από διαπληκτισμό που είχε με τον λοχαγό του, ο αξιωματικός έδωσε εντολή σε τρεις στρατιώτες, που σύμφωνα με τον δικηγόρο του κατάγονται από την Κρήτη, να τον οδηγήσουν στο ιατρείο, όπου αφού τον άρκωσαν, τον βίασαν. Μετά από ύβρις προς αυτόν, από προσβολές που έκανε αυτός προς εμένα, απάντησα με ύβρις, εγώ, με αποτέλεσμα να αποβληθώ και να οδηγηθώ στο ιατρείο παρά τη θέλησή μου. Ο μηνυτής, που δεν γνωρίζει τα στοιχεία των ανθρώπων που φέρονται να τον κακοποίησαν σεξουαλικά, εμφανίζεται να έχει δώσει πληροφορίες στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διεξάγεται, από τις οποίες μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητα των φερόμενων δραστών. Σημαντικό ρόλο θα παίξει ο υπεύθυνος του ιατρείου, ο οποίος με βοήθησε εκεί, και δύο επαγγελματίες οπλίτες σε γυναίκες, οι οποίες ήταν αυτόπτες μάρτυρες όταν παραδέχθηκε ο ίδιος την ηθική αυτουργία. Έμεινα και έκπληκτος, μάλιστα, με τον χρόνο και την γρήγορη κίνηση της δικογραφίας. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να βρεθούν τα άτομα αυτά και να τιμωρηθούν. Το περιστατικό, σύμφωνα με το μηνυτή, έγινε στις 21 Μαΐου 2009, ενώ δύο ημέρες μετά το συμβάν, το θύμα και οι τρεις στρατιώτες έλαβαν αναβολή των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Μάλιστα, η μήνυση στρέφεται εναντίον 6 συνολικά προσώπων, των 3 στρατιωτών του Λοχαγού αλλά και 2 ψυχολόγων, ενώ στρατιωτικές πηγές κάνουν λόγο ότι μέχρι αυτή την ώρα το Γενικό Επιτελείο δεν έχει καμία γνώση για την υπόθεση και πως το θέμα το χειρίζεται αποκλειστικά η στρατιωτική δικαιοσύνη.